χωρίς πολιτική σταθερότητα ε, και εθνική συνεννόηση ε, δεν βγαίνουμε από την οικονομική κρίση. Πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθείτε οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Πρέπει να έχεις ενιαία στρατηγική, ενιαία αντίληψη για τα ζητήματα. Η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, με το ΣΥΡΙΖΑ ή με το ΠΑΣΟΚ, τέτοια κόμματα έχουν κοινή στρατηγική σύμπλευση. 2019, χρονιά εκλογών για την Ελλάδα, το Μάιο έχουμε αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές, βουλευτικές τον Οκτώβριο ή και νωρίτερα ε, ποια είναι η εκτίμησή σας; Η εκτίμησή μου είναι από ότι φαίνεται θέλει πάση θυσία να πάει προς τα πίσω ε, τη διακυβέρνησή του και να κάνει τις εκλογές τον ε, τον Οκτώβριο του 2019 ε, προφανώς για να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο ή μια εκτίμηση πολιτική. Αυτό το θέλει γιατί πιστεύει ότι θα έχει το χρόνο κάπως να ανακάμψει, γιατί σήμερα δεν είναι στα καλύτερά του, είναι πολύ κάτω. Υπάρχει δυσαρέσκεια, υπάρχει οργή, συσσωρευμένη αγανάκτηση στον ελληνικό λαό σε όλη τη χώρα και ελπίζει με κάποιες επιμέρους διορθώσεις, με μερικά τρίκ, προεκλογικά που τα έχει μάθει από προηγούμενε βέβαια κυβερνήσει και ο καλό ο θέλει να τα συνεχίσει. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία και στην Ελλάδα, αλλά συνολικά στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μπορεί να επιδράσουν καταλητικά για να προκηρυχθούν και νωρίτερα οι εκλογέ και να μην μπορέσει να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση ο κύριο Τσίπρα και η κυβέρνησή του. Σκόπια, Ελλάδα, Συμφωνία, Πρεσπών, ποια η θέση του ΚΚΕ. Θα την καταψηφίσουμε τη συμφωνία. Τη θεωρούμε απαράδεκτη τη Συμφωνία Τσίπρα-ΖΑΕΦ. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι παράγοντας ασφάλεια και ειρήνης η ένταξη της γειτονική δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ. Mm -hmm. Το ΝΑΤΟ είναι παράγοντας αποστα... αποσταθεροποίησης των Βαλκανίων. Είναι αυτό που ουσιαστικά οδηγεί σε αλλαγές συνόρων. Και ξέρουμε ότι οι αλλαγές συνόρων δεν γίνονται ανέμακτα, δεν γίνονται ποτέ στην ιστορία, δεν έγιναν με διαπραγματεύσεις, γίνονται μόνο με πολέμους. Άρα μη μας μιλούν για σταθεροποίηση, για ασφάλεια, επειδή εντάσσεται ε, στο ΝΑΤΟ η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Αλβανίας. Και εδώ έχει βάλει το χέρι του η ελληνική κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Καμένο και έχουν τεράστιες ιστορικές ευθύνες. Εκκλησία-κράτος. Ε, μετά και το κοινό ανακοινωθέν του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος ε, πιστεύετε ότι οδεύουμε προς επίλυση ιστορικών εκκρεμωτήτων. Ούτε στις... καμιά στις εκκρεμότητα ιστορική λύθηκε με βάση το κοινό ανακοινωθέν της Ιεραρχίας της Εκκλησίας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Mm. Ε, ούτε διαχωρίζεται το κράτος από την Εκκλησία με αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα. Αντίθετα, τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτό το τομέα συνεχίζουν να υπάρχουν και διαιωνίζονται. Ελλάδα Μεσόγειος, τουρκικές προκλήσεις σε βάση του ΝΑΤΟ στη Σούδα. Γεμίζει η χώρα στρατιωτικές βάσεις και βεβαίως πάντα την πληρώνουν οι λαοί. Μπροστά μας είναι ο κίνδυνος ενός περιφερειακού ή και ενός γενικευμένου υπεριαλιστικού πολέμου. Ελπίδα υπάρχει και η ελπίδα υπάρχει με το ΚΚΕ και με το λαό καλά ενημερωμένο και αποφασισμένο να στηρίξει αυτές τις πολιτικές για την πρόοδο και την ανάπτυξη της πατρίδας μας.